Λοιπόν, coach, με συνέστηση φυσικά ότι η ομάδα πρέπει να μην ανεπηρέαστη από το άγχος, ρωτάω εσένα που το έχεις διαχειριστεί στο παρελθόν. Μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί το σημαντικότερο μάτς της χρονιάς, σε ομαδικό επίπεδο, σε προσωπικό ενδεχομένως και σε ένα επίπεδο? Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί κερδίζοντάς το θα βρισκόμαστε σε ένα τελικό, το οποίο θα κρίνει ένα πολύ σημαντικό τρόπαιο. Αυτό και μόνο κάνει αυτό το παιχνίδι πολύ σημαντικό. Εμείς πιστεύουμε είμαστε έτοιμοι, έχουμε αυτοπεποίθηση και ελπίζω να παρουσιαστούμε, μάλλον είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιαστούμε πολύ δυνατοί, ώστε να καταφέρουμε να κερδίσουμε και να προηγηθούμε. Έχεις πολλές φορές μιλήσει τον τελευταίο καιρό για την πίστη, για την εμπιστοσύνη που έχεις σε αυτή την ομάδα και ότι ενδεχομένως η βαθμολογική της θέση στο πρωτάθλημα να μην δείχνει τη διαφορά κλάσης από τον Ολυμπιακό. Περιμένεις ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι πραγματικά δύο εισάξιων ομάδων? Περιμένω ότι οι ποδοσφαιριστές μας, τους βλέπω κάθε μέρα, το νιώθουν, το πιστεύουν ότι είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια και ο αντίπαλος, και ο Ολυμπιακός είναι μια ισχυρή και καλή ομάδα, το έχει αποδείξει φέτος, αλλά εμείς είμαστε ανταγωνιστικοί, θα το δείξουμε, παίζουμε και στην έδρα μας, έχουμε όλες τις ελπίδες και είναι μεγάλες με το μέρος μας. Οδηγός αυτού του μάτς μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος στην Τούμπα ή το προηγούμενο παιχνίδι στο κύπελο? Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, με τη μόνη διαφορά ότι εμείς θα παίζουμε στην έδρα μας. Θα πρέπει να διαχειριστούμε καλά το παιχνίδι, να είμαστε έξυπνοι. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια κρίνονται και στις λεπτομέρειες. Ελπίζω και η τύχη να είναι μαζί μας αυτή τη φορά. Μίλησες αμέσως μετά το προηγούμενο παιχνίδι, μάλλον έκανες μία ευχή για το πώς θα ήθελες να είναι η διαιτησία αυτού του μάτς. Τώρα πια ξέρουμε και τους διαιτητές. Θα ήθελες να κάνεις κάποιο άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό? Σας είπα και την προηγούμενη φορά, θα ήθελα η διαιτησία να είναι σε υψηλό επίπεδο, όπως θα πρέπει να είναι και οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές και ο κόσμος μας, μια και αυτή τη στιγμή είμαστε εντός έδρας, να είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο όλοι, γιατί αυτό το παιχνίδι θα το δει και το περιμένει όλη η Ελλάδα. Τα συναισθήματα που προηγούνται του παιχνιδιού σου θυμίζουν καθόλου τις μέρες πριν τον τελικό του 2003? Ναι. Είχα καιρό να τα νιώσω πολλά χρόνια. Νομίζω ότι τα ίδια συναισθήματα έχουν και οι παίχτες και όλα αυτά μας βγουν σε καλό. Τότε είχε βάλει το χεράκι της, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και Τούμπα για εκείνο το παιχνίδι. Να γύρει πλάστηκα ψυχολογικά υπέρ σας, φυσικά και το δικό σου γκολ. Περιμένεις κάτι αντίστοιχο? Μόνο που αυτή τη φορά όλο το γήπεδο θα είναι ασπρόμαυρο. Συγγνώμη, και τότε όλο ασπρόμαυρο. Όχι, εντάξει. Είσαι λίγο υπερβολικός. Ήμασταν λίγο παραπάνω εμείς, ας το πω έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Κι εγώ.